Κύριε Πρόεδρε, τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα εδώ στο Λαγανά μετά τη μεγάλη βροχόπτωση? Μία λεύκα εδώ πέρα που το έχουμε πει από τα πέρυσι τουλάχιστον, έχει φράξει το φρεάτιο αυτό και οι ρίζες της δεν μπορούν να περάσουν το νερό από μέσα. Έχουμε φέρει 5 φορές το αποφρακτικό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και αποφασίσαμε, εγώ τουλάχιστον είπα στον κύριο Δήμαρχο και στους υπόλοιπους, να παρακάψουμε λίγο τη λεύκα. Δεν έγινε αυτό το έργο γιατί ήταν μεγάλο το έργο. Και τώρα τι γίνεται? Και πλημμύρισε ο άνθρωπος που έχει το ξενοδοχείο του, 1.700 ευρώ επέρυσι ζημιά. Δεν μου είπε τίποτα και τα έφταξε μοναχός του. Και πάλι τα ίδια φέτο. Τι να κάτσω να του πω εγώ του ανθρώπου αυτού? Μπορούσαμε με 10 δραχμές να το φτιάξουμε. Βλέπουμε και ότι τώρα, έχετε πάρει το κομπρεσέρ και δουλεύετε μόνο σα. Και τώρα κόβω το πέρα να περάσει πιο γρήγορα το νερό, να μην πλημμυρίζει άλλο άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε εκεί τι γίνεται. Εκεί είναι βέργα όλα. Είναι ντροπή. Το 2020. Με το Δήμο μιλήσατε σήμερα? Και με το Δήμο τις υπηρεσίες. Εδώ πέρα και με είδανε, μου είπαν ότι είμαι καλά στην υγεία μου και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εγώ δεν παίρνω καμία ευθύνη. Εγώ θα τον επόφευγα για να γλιτώσει ο άνθρωπος. Είναι ντροπή μας το 2020. Με 10 πόσο ήθελε εκείνο εκεί. Να ρίξει με ένα κόφι λίγο πόσο ήθελε. 1.000 ευρώ δεν θα πηγαίνανε. Σας λέω το λόγο μου, 1.000 ευρώ δεν θα πηγαίνανε.